Θύμα παρεξήγησης, είπα. Όπως και να έχει το πράγμα, η ουσία δεν αλλάζει. Για 2 ώρες ο απέναντι είναι εχθρός. Πρέπει να τον νικήσουν. Όταν η σύγκρουση σημαίνει θάνατο, ο ποδοσφαιριστής δεν έχει περιθώρια για να χάσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Κι όμως, το ποδόσφαιρο είναι, λένε, παιχνίδι. Αντίπαλοι είναι ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Οι μεγάλες δυνάμεις του Νότου και του Βορρά. Μέτρο στους 0 βαθμούς, τα εισιτήρια λίγα, αλλά τα συνθήματα δίνουν το στίγμα της διαμάχης. Ανάμεσα στον Βορρά και στον Νότο μοιάζει αγεφύρα. Αυτή τη στιγμή ακούστηκε αυτό το σύνθημα, το Βούλγαρι. Νομίζω το ακούσατε όλοι. Τι νομίζετε ότι πρέπει να γίνει για να σταματήσει αυτό το σύνθημα, το οποίο, κατά τη γνώμη μου... Σε τι νομίζω ότι πρέπει να γίνει? Κάτι πρέπει να γίνει, να απαγορευτεί, να τιμωρηθεί η ομάδα, κάτι. Πρέπει να πάρθουν κάποια μέτρα. Αυτό μας μειώνει εμάς σαν ανθρώπους και σαν Μακεδόνες και σαν Έλληνες. Εσύ έχεις τίποτα με τους Νότιους που λένε? Όχι, κανένα πρόβλημα δεν έχω με τους Νότιους. Και αυτή τη στιγμή... Να ολοκληρώσω και νομίζω ότι αυτό το σύνθημα είναι ο πρόλογος των μετέπειτα επεισοδίων που ακολουθεί. Υπάρχει αυτή η διαμάχη Βορρά Νότου? Όχι, υπάρχει. Για μας δεν υπάρχει. Όλοι είμαστε Έλληνες. Αυτή τη διαμάχη τη δημιουργείτε εσείς στην τηλεόραση, ο τύπος, και όλοι εσείς ετοιμάζετε το έδαφος για να δημιουργηθεί αυτή η διαμάχη. Ο τύπος μόνο της Αθήνας ή και της Θεσσαλονίκης? Ο τύπος της και της Θεσσαλονίκης. Να είμαστε αντικειμενικοί, και της Θεσσαλονίκης. Πες μου, κατά τη γνώμη σου, αυτή η φασαρία, Βορράς Νότος, αυτή η όλη ιστορία, ποιος φταίει γι' αυτό? Οι Νότιοι, από τη στιγμή που αρχίζουν και μας λένε Βουλγαρίους, εμείς τι να κάνουμε, θα καθίσουμε σαν γκώτες? Δηλαδή τι είναι αυτοί, εμείς δεν είμαστε Έλληνες? Το Ελλάς που μας λέγανε τώρα πριν, τι κάνουνε? Εκείνους σκι δεν θα τους πάρουνε, τώρα εδώ πριν... Εμείς είμαστε πιο μάγκες από αυτούς. Τώρα εδώ πριν μου κάνανε χειρονομία. Και τους κάνω κι εγώ έτσι. Και ο αστυνομικός μου λέει από κάτω τώρα θα σε πάω μέσα. Και του λέω τον άλλον από εκεί, τον έπασε εγώ εσένα, ναι, μου λέει, θέλει. Και αρχίσουνε βούργαροι, κομπλεξάρες και έτσι. Εσύ τι να πεις τότε? Μια κάμερα, την αστυνομία. Πού να έρθουμε? Τι κάνει η αστυνομία? Με το παραμικρό μας έρθουν μέσα, τι να κάνουμε? Δεν μπορεί να δώσουμε τίποτα. Μόνο εσάς ή όλο ή και από όλες τις άλλες ομάδες? Μόνο εμάς.
άρεσε. Οι Μακεδόνες. Οι Μακεδόνες είμαστε πάντα αδικημένοι και πάντα μας πνέουν και μας καταπιέζουν. Λοιπόν, εμείς δεν είμαστε βίαιοι, άσχετα που πάντα τα βάλουν, τα ρίχνουν στον ΠΑΟΚ. Είναι μια μέρα φιλάθλων, η οποία πρέπει να φύγει από τα γήπεδα, να μην γίνονται επεισόδια. Αλλά αν τυχόν οι Νότιοι θέλουν πόλεμο μια φορά με τον Βορρά, ο Βορράς θα θέλει πόλεμο με τον Νότο 10 φορές. Κάθε χρόνο είναι πραγματικά πρωταγωνιστής και στο πρωτάθλημα και στο Κύπρο. Ίσως οι Αθηναίοι να ενοχλούνται λιγάκι από την προσπάθεια αυτή του ΠΑΟΚ. Διότι πράγματι ο ΠΑΟΚ κουβουλάει έναν κόσμο πολύ μεγάλο από πίσω του. Πράγματι ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα με προσωπικότητα. Πράγματι ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα η οποία ομάδα διεκδικεί κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο το πρωτάθλημα. Γι' αυτό ίσως οι Αθηναίοι να ενοχλούνται λιγάκι για τον ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω να είχαμε ποτέ πρόβλημα με τους φιλάθλους της Αθήνας, διότι ερχόταν και στην Θεσσαλονίκη, κάνανε μισού πως μες στην Τούμπα και γέμιζε να πούμε κόκκινο κασκόλ και πράσινο και κίτρινο. Δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα μαζί τους. Όταν ο ΠΑΟΚ αρχίσε να χτυπάει τα πρωταθλήματα να μπει ανάμεσα σε αυτούς τους μεγάλους, από εκεί ξεκίνησε όλο το κακό. Αυτή η, αν θέλεις, αντιπαλότητα ξεκινάει από το οικονομικό τομέα, από το κοινωνικό, από το καλλιτεχνικό, είναι και αθλητικός. Η Θεσσαλονίκη, όπως γενικά όλη η υπόλοιπη Ελλάδα, είναι παραμερισμένη από τη σύγχρονη υδροκέφαλη Αθήνα. Πιστεύει σήμερα ο Βορειοελλαδίτης και ο Επαρχιώτης ότι δεν έχει την ίδια μεταχείριση με τους Νότιους και πιο συγκεκριμένα με την Αθήνα. Γιατί και πέρα από την Αθήνα, κάτω από τα Βλάκια, ας πούμε, και εκείνοι, εφόσον είναι μικροί, και εκείνοι σε ένα σημείο δικούνται σε σύγκριση με τους μεγάλους. Η Καλαμαριά, αν κάνει ένα λάθος, θα πέσει όπως υποβιβάστηκε ο Ηρακλής. Αν τον πιάσουν να κάνει κάτι, θα υποβιβαστεί όπως υποβιβάστηκε ο ΠΑΟΚ. Εάν κάνει κάτι, όπως έχει κάνει, δεν λέμε ότι δεν έκανε, φίλοι αυτοί του κάνανε, θα πάει εξορία στα Χανιά, μπορεί και στη Μαγαδασκάρη. Γιατί να μην γίνονται και αυτά και για τις ομάδες της Αθήνας. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει μίσος. Πιστεύω ότι υπάρχει φανατισμός συλλογικός. Εάν κρίνομαι από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, πιστεύω ότι παθολογικά αγαπάνε το σύλλογο. Και πολλές φορές μία μερίδα από αυτούς τους φιλάθλους ξεφεύγει από τα επιτρεπτά όρια. Αυτό όμως γίνεται παντού. Δηλαδή όλες οι ομάδες πιστεύω ότι έχουν μία μερίδα φανατισμένων φιλάθλων. Είναι δικαιολογημένο ως ένα σημείο. Πάντοτε επί σειρά ετών η Βόρειος Ελλάς αδικεί του. Αυτό τους το εμφύσισαν ότι αδικεί του και ως εκ τούτου ήταν δικαιολογημένες οι αντιδράσεις. Για να μην αδικούνται πρέπει να υπάρχουν πολύ ισχυροί παράγοντες, οι οποίοι θα παλεύουν για τα θέματα τους, θα τους πιστέψουν οι φιλάθλοι και ως εκ τούτου θα νιώθουν λιγότερο αδικημένοι και οι αντιδράσεις τους θα είναι πιο ήπιες.
Κατεβαίνουν αρμάδες σε παοξίδων κάτω. Δεν ξέρω. Σαν να τον προκαλεί τον άλλο να σου πει: κάτσε ρε. Ποιος αν κατεβαίνει. Κατεβαίνει να δούμε την ομάδα μας. Γιατί αν κατεβαίνουμε σαν καμικάζι ή λες ξυλώνουμε τα μπακάκια και δεν ξέρω. Δηλαδή ο ίδιος ο τύπος μας δημιουργεί έτσι και φαίνονται αυτές οι εικόνες. Και έρχεται να πούμε η αντίπαλη ομάδα και σε λέει: έρχονται να μας τα κάνουν. Α πάρουμε τα μέτρα μας. Δεν φταίνουν οι φιλάθλοι. Ο ίδιος ο τύπος θα κάνει αυτά και τα φταίνει. Κατάλαβες. Και παρουσιάζουν διάφορα ρομάντζα αυτοί κάτω στην Αθήνα, με πετάξανε στη θάλασσα, ο ένας το λέει αυτό στον άλλον, εμένα λέει ξέρω εγώ, μ' αφήσανε ξεβράκωτο και τα παρουσιάζουν σε διάφορα στέκια και ούτω καθεξής. Και τώρα πρόσφατα δηλαδή στο χθεσινό ντέρπι δηλαδή που έπαιξε ο Ολυμπιακός ΑΕΚ, είδαμε δηλαδή μαχαιρώματα, είδαμε πετροπόλεμο, είδαμε κόσμο που ταξίδευε μέσα στον ηλεκτρικό, δηλαδή για το σπίτι του να τραυματίζεται στο κεφάλι, και είδαμε τους εκφωνητές της τηλεοράσης 7 παρατέταρτο να μην λένε το παραμικρό. Και στην Τούμπα άμα πέσει δηλαδή κανένα φιστίκι ή κανένα στραγάλι, το λένε το ένα είναι μολότοφ και το άλλο το λένε είναι δεν ξέρω και εγώ τι το λένε. Υπάρχει κυρίως γιατί καλλιεργείται. Από ποιους? Από ποιους, ε? Από πολλούς. Από εσάς τους ίδιους καλλιεργείται, από τους παράγοντες καλλιεργείται. Υπάρχει μια συνισταμένη παραγόντων που συντηρούν το φανατισμό, τον καλλιεργούν, όπως θες πες το. Τον καλλιεργούν πρώτα, μετά το συντηρούν. Είναι καλό να υπάρχει φανατισμός στο ποδόσφαιρο ή κακό? Οπωσδήποτε είναι κακό να υπάρχει φανατισμός, αλλά δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Εδώ υπάρχει φανατισμός στην ίδια τη ζωή. Να σου κάνω και εγώ τώρα μια ερώτηση. Εσείς οι δημοσιογράφοι, τι έχετε κάνει για να μην υπάρχει αυτό που σας αρέσει να το αποκαλείτε βία στα γήπεδα? Η εφημερίδα σας πιστεύετε ότι θα ανέβαινε ή θα έπεφτε κυκλοφοριακά εάν προσπαθούσε να γεφυρώσει αυτό το χάσμα ανάμεσα στους φιλάθλους της Βόρειας Ελλάδας και της Νότιας? Δυστυχώς δεν είναι στις δυνάμεις μας και στις αρμοδιότητες μας, αλλά και στις προθέσεις μας είναι να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα. Εγώ θα μου επιτρέψεις ή θα μου επιτρέψετε να κάνω τον διαχωρισμό, το χάσμα της αδικίας και όχι το χάσμα του Βορρά και του Νότου. Υπεύθυνες και οι εφημερίδες λοιπόν φανατίζουν τον κόσμο, συντηρούν τη βία, είναι εξαρτημένες. Κοιτάξτε να είτε, οπωσδήποτε είναι κατευθυνόμενος. Και ο αθλητικός τύπος, ο οποίος είναι κατευθυνόμενος όμως, τον κόσμο. Δεν μπορώ να καταλάβω εδώ στην Ελλάδα επικρατεί αυτή η άποψη. Κατηγοράνε την εφημερίδα και δεν κατηγοράνε αυτούς που την αγοράζουν. Απλά πράγματα. Κάθομαστε και διαχωρίζουμε ορισμένα πράγματα εκβιαστικά και λέμε η εφημερίδα τάδε. Μα με συγχωρείτε κύριε, κυκλοφορεί στο περίπτερο. Και την αγοράζει ο κόσμος. Και τη βρίσκει μαζί της. Και ικανοποιείται. Και τη βρίζει την εφημερίδα του αν δεν τα γράψει όπως θα θέλει αυτός. Λοιπόν, θα μιλήσουμε πρώτα για τον κόσμο και μετά θα μιλήσουμε για τις εφημερίδες. Υπάρχουν οι καλοί αποδέκτες που πιάνουν τα μηνύματα όλα αυτά, που έντεχνα εσείς πρώτα οι δημοσιογράφοι, έτσι για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα, και μετά οι παράγοντες των ομάδων, φροντίζουν να φτάσουν εκεί που πρέπει, όπως είπα στους αποδέκτες. Οι αποδέκτες, παιδιά που έρχονται να εκτονωθούν, παιδιά από χαμηλά στρώματα κοινωνικά, με χαμηλή πνευματική στάθμη και όλα αυτά, ας πούμε. Πιάνουν αυτά τα μηνύματα, τα αρνητικά βέβαια, και εκδηλώνονται έτσι όπως διαβάζεις εσείς στις εφημερίδες την άλλη μέρα. Δευτέρα, λέει, Τρίτη, σπάσαν, κάναν, δείξαν, έλαμαν, όλα αυτά τα πράγματα. Εσείς όμως σε αυτούς ακριβώς τους ανθρώπους πουλάτε την εφημερίδα σας. Είναι προς τιμή μου αυτό. Ότι δεν κολακεύω τον αναγνώστη. Διότι κύριε Γεωργιάδη, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, δεν είναι απλές ιστορίες. Είναι έννοιες, ονόματα, ιδέες,
πολύ ταυτισμένες με τον κόσμο. Όταν λοιπόν βγαίνεις σαν εφημερίδα και τους θίγεις την ομάδα τους, κοντράρεσαι. Και τι μου λέτε τώρα εσείς εμένα? Όπως αν τους θίξεις το κόμμα τους, για παράδειγμα. Μπα, δεν υπάρχει σύγκριση. Τα κόμματα έρχονται και παρέχονται. Και θα βάλει ο παδός μπροστά στο κόμμα την ομάδα του, στο κόμμα την ομάδα του. Δεν είναι το λέω εγώ, δεν είναι υποκειμενικές απόψεις αυτές. Τα γεγονότα τώρα είναι, η πραγματικότητα της ζωής. Σε όλα τα αθλητικά φύλλα υπάρχει υπερβολή. Όχι μόνο στα αθλητικά και στα πολιτικά, για να μην παίρνουμε τις αθλητικές εφημερίδες σαν πόλο εκτονώσεως των όλων πραγμάτων. Υπάρχει υπερβολή. Ο μεγάλος τίτλος, το μεγάλο γράμμα, η ορολογία είναι τέτοια. Την βρήκαμε, την συνεχίζουμε, την βελτιώνουμε. Λοιπόν, αλλά είναι ο ελληνικός τύπος αυτός. Λειτουργήμα η εφημερίδα θα γίνει από τη στιγμή κατά την οποία θα κοντραριστεί με τον κόσμο. Τότε ναι, θα πούμε ότι είναι λειτουργήμα. Τη στιγμή κατά την οποία άγεται και φέρεται από τον κόσμο. Άγεται και φέρεται μόνο από τον κόσμο. Δηλαδή, συγκεκριμένα στο ποδοσφαιρικό χώρο. Ναι. Παράγοντες προσπαθούν να κάνουν παρεμβάσεις. Και κάνουν παρεμβάσεις σε αθλητικά φύλλα ή σε αθλητικές σελίδες. Γιατί να μην κάνουνε, αφού τους παίρνει. Με ποιο τρόπο γίνονται αυτές? Και με ένα τηλέφωνο. Στην Αθήνα λοιπόν βρίσκεται ο ομφαλός της ποδοσφαιρικής Ελλάδας. Και όταν λέμε Αθήνα, εννοούμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ομόνια, το κέντρο του κόσμου για τους φανατικούς της Αθήνας. Εδώ θα παίξουν προπό, εδώ θα ανάψουν οι πρώτοι καυγάδες, εδώ θα πέσει το πρώτο ξύλο. Εδώ θα πουληθούν και τα ελάχιστα πια εισιτήρια στη Μαύρη Αγορά. Παλιότερα οι μαυραγορείτες κέρδιζαν περισσότερα ίσως από έναν υπουργό. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Κίνηση δεν έχει πολύ. Πόσο είναι η τιμή τους κανονική? Η τιμή τους είναι 400, 800 και 300. Αλλά ο κόσμος τίποτα, μαύρη δεν έχει τίποτα. Δεν μου λες το στάδιο να έκανε ζημιά. Από τον καιρό που πήγε ο Βαρδινογιάννης μέσα στον αθλητισμό, χάλασε. Χάλασε ποδόσφαιρο, χάλασε αθλητάς, χάλασε τα πάντα. Το χρήμα χαλάει τον αθλητή. Τους μπούκωσε εκατομμύρια, τους ξανάδωσε χρήματα πολλά. Όλα είναι, γιατί θα σας πω. Αυτός ξεκίνησε, άφησε το πρωτάθλημα και κυνήγαγε τους μαυραγορείτες. Τα πετρέλαια 200 τόνουσε τότε που ήταν. Βέβαια. Ναι, υποτίθεται ότι είναι η παρανομία για τον Βαρδινογιάννη. Δεν μου λες συγγνώμη. Η αστυνομία, αγαπητέ μου, κάνει τη δουλειά. Τι να κυνηγήσει, κλέφτη? Εάν τον πάρει από εδώ από τη Μαύρη Αγορά, πάει να βγάλει ένα χατζηλίκ, θα πάει να γίνει κλέφτης και ληστής σε ψυχρό. Γιατί αυτό είναι ένα παρακλάδι αυτοί που πουλάνε. Είναι η τελευταία σκάλα. Και μπράβο τους που πουλάνε, διότι δεν κλέβουνε. Ας τους βάλει στα πετρελαία του, ας τους βάλει εκεί να καθαρίζουν, να τους πάρει από εδώ να σκάσει. Βέβαια οι άνθρωποι. Μάλιστα. Κατά κάποιο τρόπο είναι ένα φιλοδόρημα. Το κάθε εισιτήριο πόσο είναι παραπάνω? 100 μέσα. Άρα... Μόνο 100 μέσα. Γιατί? Στα μεγάλα παιχνίδια. Στα παιχνίδια μεγάλα. Ε? Στα μεγάλα παιχνίδια πάνε 2 από πάνω. Παλιότερα καλύτερα, δεν ήταν τα πράγματα? Βέβαια. Παλιότερα δηλαδή πριν από το 79. Βέβαια, βέβαια, πολύ πιο καλύτερα. Τότε πόσο μπορούσε να πουληθεί και εισιτήριο? 1,29. Τα χρόνια εκείνα πόσο πουλιόταν? Πολλά έκαναν των 150 δραχμών, 700 δραχμές περίπου, 700. 700. Ναι. Εδώ πέρα είναι 20 άτομα, 30 που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Μα. Είναι όλοι ξεκάρφωτοι, άστεγοι, ταλαιπωρημένοι και γενικά οι πιο πολλοί είναι πρεζάκηδες. Ναι. Υπάρχουν και καλοί άνθρωποι μέσα, σωστά παιδιά εδώ μέσα. Οι οποίοι, αυτοί που πουλάνε τα εστία δεν πουλάνε. Λοιπόν, με το να πουλήσει ο άλλος εστία τη στιγμή την οποία υπάρχουν 80.000 σε ένα γήπεδο το οποίο δεν γεμίζει ποτέ. Μπράβο. Μέχρι εδώ τα λέμε καλά. Μια χαρά. Λοιπόν, δεν γεμίζει ποτέ. Γιατί πουλάει εισιτήρια? Να βγάλει ένα, δύο, τρεις χιλιάδες, πέντε χιλιάδες. Αμέ, πάνε να πάρει ένα μεροκάματο. Πηγαίνει στο θέατρο. Yeah. Πηγαίνει, ωραία. Του λέω τόσο μου τρία εισιτήρια, τι σου λέει? Yeah. 25η σειρά. Μπράβο. Άμα του δώσει και 300, τι σου λέει? Πάρε την καλύτερη σειρά. Πάρε την καλύτερη σειρά. Καλά εισιτήρια. Πάει να πει ότι και εδώ υπάρχει κάποιο καλό εισιτήριο. Δεν μου λες αυτό που έλεγε ο άλλος προηγούμενο, ότι ο Βαρδινογιάννης σας κυνηγάει, είναι αλήθεια? Αλήθεια. Ο Βαρδινογιάννης είναι εδώ, του αρέσει. Τα παίρνει να δίνει ο Παναθηναϊκός εισιτήρια. Ναι, λέει, αλλά δίνει σε κάποιους δικούς του.
Δεν δίνει πουθενά. Ο Βαδινογιάννης δεν δίνει πουθενά εισιτήρια και είναι ο μόνος πρόεδρος ο οποίος κυνηγάει τα εισιτήρια, λες και είναι κατάρα. Οι άλλοι δηλαδή, τα υφάζα, Φιλόπουλος και λοιπόν. Γενικά οι άλλοι, μπορώ να πω ότι το ανέφερα. Ναι, μεν ας πούμε δεν το εγκρίνουνε, αλλά δεν σε σκοτώνουνε κιόλας. Η σύγκρουση των δύο αιωνίων αντιπάλων, όπως τους λένε, αποτελεί γεγονός ξεχωριστής σημασίας. Από τις 11.30. Γιατί τόσο νωρίς? Κοιτάξτε, θα έχει μεγάλη κοσμοσυνορή για να διευκολυνθούν. Κάθε Κυριακή έτσι δίνεστε να βάλεις το μάτς. Ναι. Είσαστε φανατικός οπαδός του Ολυμπιακού. Αρκετά. Για το Παναθηναϊκό τι γνώμη? Είναι μια καλή ομάδα στην Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να προχωρήσει στην Ευρώπη. Είναι θέμα ανατροπίας. Γιατί έρχεσαι στο γήπεδο? Γιατί μου αρέσει ο Ολυμπιακός, αγαπώ τον Ολυμπιακό, ψοφάγα τον Ολυμπιακό. Κερδίζει και βρώμικα. Και ας κερδίζει και βρώμικα και ας κάνει και ας όλο ξύλο για μας να βάζουμε κάτω. Μπορεί να κερδίσουμε, να μην κερδίσουμε, αλλά ξύλο θα τους ρίξουμε. Αυτό το λέω μόνο. Γιατί τους δέρνετε? Πώς? Τους δέρνετε. Μας την πέφτουνε γιατί την πέφτουμε, έτσι γίνεται. Ρώτα του στο μουσείο τι ξύλο φάγανε πριν λίγο. Κότες, πάντα θα τους έχουμε από κάτω μας και πάντα μας κρύβονται για να μας βαρέσουν, αλλά πάντα τους κρυμάμε. Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού είναι οπαδοί μιας άλλης ομάδας, οι οποίοι, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι τους βλέπουμε με καλό μάτι, αλλά μόνο όταν είμαστε στο γήπεδο. Γιατί τσακώνεσαι? Τσακωνόμαστε γιατί έτσι είναι η παράδοση. Με τα εκατομμύρια των πιστών μονοπολούν 60 χρόνια τώρα τους τίτλους. Πάνω τους επενδύονται δισεκατομμύρια. Η σημερινή σύγκρουση είναι καθοριστική. Της έναρξης είναι και η αρχή σύγκρουσης των δύο πρόεδρων, του Γιώργου Καρδινογιάννη και του Σταύρου Ταϊφά. Κουμπάρι και φίλοι από παλιά, εχθροί και μονομάχοι σήμερα.
Ο Βαρδινογιάννης φαίνεται να κυριαρχεί αργά αλλά σταθερά. Όπως κυριάρχησε και στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο από το 1979. Όπως κυριαρχούν όλοι οι επιχειρηματίες παράγοντες πάνω στις ομάδες, προσφέροντας εκατομμύρια και εξαγοράζοντας προβολή και άλλες επενδύσεις. Εγώ θα έλεγα ότι μπορεί να είναι επιτυχημένοι επιχειρηματίες στις δουλειές τους, αλλά έχω την εντύπωση ότι είναι διαφορετική η μεταχείριση της επιχειρηματικότητος όσον αφορά το ποδόσφαιρο για τον εξής λόγο. Εδώ έχεις να κάνεις με ταλέντα, με ηθοποιούς θα έλεγα. Θέλουν μια ιδιαίτερη μεταχείριση. Έπειτα, αν είσαι πρόεδρος ενός μεγάλου σωματείου, είσαι ηγέτης μιας μεγάλης κοινωνικής μερίδας του τόπου. Σας κατηγορούν, κύριε Σαββίδη, ότι ξεπουλήσατε την ομάδα για να πάρετε 100 εκατομμύρια και λένε ότι μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ που πρέπει να παίζει πάντα ρόλο πρωταγωνιστή δεν έχει δικαίωμα να πουλάει παίχτες. Δεν φοβάστε τον κόσμο, πώς θα το πει. Δεν φοβάμαι κανέναν, μα είναι επιχειρηματίες είμαι. Αν φοβάμαι τον κόσμο, δηλαδή ο κόσμος θα με κάνει μεταγραφή, ο κόσμος θα με πει ποιον παίκτη θα πάρω. Προσωπικώς εγώ θα κοιτάξω ποιο θα πάρω, βέβαια με τα κατάλληλα πρόσωπα, με την τεχνική ηγεσία, για να μπορέσω να κάνω καλή δουλειά μου. Τους φιλάθλους εσείς τους ρωτάτε για τις αποφάσεις που παίρνετε. Μα είναι δυνατόν μια επιχείρηση να ρωτάει το προσωπικό τι παίκτες θα πάρει και τι εργάτες θα πάρει μέσα σε ένα εργοστάσιο, σε μια εταιρεία, είναι δυνατόν. Μπορεί έτσι να πάει καλά η εταιρεία, μπορεί έτσι να απαντήσει σωστά. Δεν ρωτάω κανένα. Εσείς θα θέλατε να επηρεάζετε τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Σίγουρα. Αφού εμείς είμαστε που πληρώνουμε εμείς και είμαστε, η δύναμη του Άρη, εμείς είμαστε. Και ζουν από εμάς. Από τις πράξεις πληρώνονται οι ποδοσφαιριστές, όχι από κανέναν άλλον. Αυτόν τον κόσμο πάει στο γήπεδο. Οι παράγοντες λένε ότι αυτοί βάζουν λεφτά από την τσέπη τους, γιατί με τα λεφτά από τις πράξεις δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά. Εγώ πιστεύω από τη στιγμή όμως που δεν πάει καλά η ομάδα, φυσικό είναι να μην πηγαίνουν και πολλοί κόσμοι στο γήπεδο και τις πράξεις να είναι χαμηλές. Αλλά ο κύριος παράγοντας, εγώ πιστεύω, που τροφοδοτεί το επαγγελματικό ποδόσφαιρο είναι η προσέλευση των φιλάθλων. Η διοίκηση σας κάλεσε ποτέ να σας ρωτήσει για κάποιο θέμα που αφορά την ομάδα? Όχι. Ήταν πολύ τέλειο. Ζητάμε περισσότερα τυπικά προσόντα, θα έλεγα, από μια καθαρίστρια. Το έχω πει έτσι, θα δώσω χαρακτηριστική έμφαση. Μια καθαρίστρια νοσοκομείων παρά από έναν πρόεδρο, ο οποίος έχει να επιτελέσει τουλάχιστον μια λεπτή κοινωνική αποστολή. Τι, να διοικήσει ανθρώπους. Ανακατεύτηκα γιατί κάπου κερδίζεις και από εκεί. Είναι αυτή η δημοσιότητα, είναι αυτό το πρεστής που αποκτάς με το να είσαι πρόεδρος σε κάποια ομάδα. Βεβαίως δεν θέλω να πω ότι το αντιστάθμισμα κέρδους δημοτικότητας με τα λεφτά που βάζεις είναι το ίδιο, αλλά οπωσδήποτε κάτι κερδίζουμε όλοι από εμάς που ανακατευόμαστε με τις ομάδες. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 1-1. Η ώρα της απάντησης στην ΤΑΙΦΑ. Οι οπαδοί πανηγυρίζουν χωρίς να προσέξουν ότι ο σκόρερ Ζελιλίδης φεύγει απαθής προς τη σέντρα χωρίς να πιστεύει στη νίκη. Στην ουσία, κανένας δεν πιστεύει ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να νικήσει. Για τον Παναθηναϊκό, ότι είναι καλύτερος από τον Ολυμπιακό και αν ο Νταϊφάς μπορούσε να κάνει μεταγραφές στις σωστές που πρέπει, δεν θα κουνιόταν κανένας Παναθηναϊκός στην Ελλάδα. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 2-1. Κανένας δεν φαίνεται να αμφιβάλλει για την έκβαση της μάχης. Από τη μια μεριά, η ομάδα με τους 15 και πλέον διεθνείς, τα πολλά λεπτά, τις άρτιες εγκαταστάσεις της Παιανίας. Την άλλη, η παρακμή. Άθλιες εγκαταστάσεις. Άδειο ταμείο. Έλλειψη ποδοσφαιριστών να σηκώσουν αυτό που λέμε βάρος της φανέλας, παρά τα εκατομμύρια φιλάθλων σε όλη την Ελλάδα και τους περισσότερους τίτλους.
και τα συναισθήματα των προπονητών. Ο Βασίλης Δανίλ του Πανεθνέικου πανηγυρίζει. Ο Αλκέτας Παναγούλιας του Ολυμπιακού ψυχοραγεί. Το τέλος όμως θα είναι κοινό και για τους δύο μετά από λίγο καιρό. Απόλυση. Όμως την ώρα του αγώνα κανένας δεν τα σκέπτεται αυτά. Ιδιαίτερα οι οπαδοί του Ολυμπιακού που βλέπουν μόνο τη συντριβή να πλησιάζει και να ζητούν υπεύθυνους. Ο μόνος που δεν μπορεί να πει ότι ο Ολυμπιακός είναι ιδέα είναι μόνο ο κύριος Νταϊφάς. Και θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο. Διότι ο κύριος Νταϊφάς ενεφανίσει τον Ολυμπιακό και κάνει τον πατριάρχη του Ολυμπιακού, έχοντας ωφέλη από τον Ολυμπιακό τεράστια. Ποιος τον ήξερε τον κύριο Νταϊφά? Οικονομικά ωφέλη. Και οικονομικά και προσωπικά ωφέλη. Ποιος τον ήξερε τον κύριο Νταϊφά πριν γίνει πρόεδρος του Ολυμπιακού? Δεν ξέρει να κάνει κουμάρο και μεταγράφες αυτό για τον Νταϊφά. Αν ο Νταϊφάς με το χάβο και το βούζα που έχει μέσα θέλει να μου παίξει με τον Παναθηναϊκό που έχει όλη την αφρόγρεμα του ελληνικού ποδοσφαίρου, τι περιμένουμε εμείς οι φιλάθλοι του? Το μεγαλύτερο κακό του ποδοσφαίρου είναι ο Μαρδινογιάννης για μένα. Γιατί? Γιατί πάει αγοράζει παίκτες, μονοπολεί κατά κάποιο τρόπο τις ομάδες και τους ποδοσφαιριστές στη μεταγραφική περίοδο, με αποτέλεσμα και οι μικρότερες ομάδες να μην μπορούν να τα ανταπεξέλθουν στην οικονομία και να πάρουν ένα παίκτη. Ο Ολυμπιακός αν μπορούσε θα κάνει το ίδιο. Ο Ολυμπιακός καταρχήν δεν ξέρω που εκμεταλλεύεται τα λεφτά αυτή τη στιγμή. Αλλά ο Βαρδινογιάννης, το έχει κάνει το πρωτάθλημα δικό του. Στο περιθώριο των δύο φαίνεται να κινείται η ΑΕΚ. Οι οπαδοί της θεωρούν την ομάδα τους μόνιμα αδικημένη. Ίσως να μην ψάχνουν πιο βαθιά για να βρουν τέτοια. Ο παδός της ΑΕΚ σημαίνει απλά ότι δεν είναι παδός του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού ή του Πανιόνιου, του Απόλλωνα. Και εμένα μου αρέσει να λέω ότι εμείς δεν είμαστε κράτος όπως είναι ο Παναθηναϊκός, ούτε παρακράτος όπως είναι τώρα τελευταίο Ολυμπιακός. Από εκεί και ύστερα δεν υπάρχει, ας πούμε. Πιστεύω ότι δεν έχουμε σχέση ούτε με κράτος ούτε με παρακράτος. Είμαστε κάπως πιο... Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι κράτος και ο Ολυμπιακός παρακράτος? Ενώ η ΑΕΚ δεν είναι. Γιατί ελέγχουν οι μεν τις μισές ομάδες και οι δε τις άλλες μισές. Οι οπαδοί μιας ομάδας, πού ταυτίζονται και πού διαφέρουν σε σχέση με την ΠΑΕ? Με την ΠΑΕ ή με την ίδια την ομάδα, άλλο η ΠΑΕ? ΠΑΕ. Η ΠΑΕ είναι η εταιρεία. Είναι ο εργοδότης. Εσείς δεν υποστηρίζετε την ΠΑΕ? Όχι βέβαια. Αν υποστηρίζαμε την ΠΑΕ θα βάζαμε και ένα ταμπελάκι εδώ να έλεγε. Εμείς υποστηρίζουμε την ΑΕΚ, αυτή που μας μάθαμε. Εμένα αυτή είναι την ομάδα πατέρας μου. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ δεν είναι ΑΕΚ σαν και εσένα? Άλλη ΑΕΚ υποστηρίζει. Αυτός ΑΕΚ είναι και αυτός, αλλά ο καθένας ΑΕΚ με τον τρόπο του. Όταν έλεγες όμως ότι ο Παναθηναϊκός είναι κράτος και ο Ολυμπιακός παρακράτος, εννοούσες ή πάει ο Παναθηναϊκός φυσικά, ή πάει ο Ολυμπιακός. Άρα με τους οπαδούς των ομάδων, ναι, αυτών, ναι, δεν σας χωρίζει τίποτα? Ουσιαστικά δεν μας χωρίζει τίποτα, όχι. Είμαστε πελάτες και εμένα, πελάτες και ιδέα. Είμαστε όλοι καλοί πελάτες. Διαφορετικών εταιριών. Ακριβώς. Τρίτη φορά έρχομαι στο γήπεδο, δεν έχω ξανάρθει. Φέτος πολύ καλή. Και γιατί έρχεσαι εδώ πέρα και δεν πηγαίνεις από εδώ? Γιατί εδώ μου αρέσει. Είμαι ξεθυμένο, ευχαριστούμε εδώ πέρα. Πριν πάρει μια απόφαση της απόφασης της, σας ρωτάει ή απλώς σας χρησιμοποιεί? Για το αν μας χρησιμοποιεί, όχι, σε πληροφορώ ότι δεν μας χρησιμοποιεί με τίποτα, δεν μας χρησιμοποιεί. Αλλά θα ήταν απαράδοξο να ρωτάει εμάς η διοίκηση της ΠΑΕΚ για τι πρέπει να κάνει. Φυσικά και δεν μας ρωτάει. Αλλά και αν μας ρωτούσε, θα τους απαντούσαμε εμάς, θα ρωτήσετε. Θα μπορούσατε να φανταστείτε ένα παιχνίδι? Δεν είναι λαϊκό κόμμα η ΑΕΚ, ούτε διοικείται σε λαϊκή αβάση. Να κάνουμε ένα, πώς το λένε, αυτά που κάνουν τα κόμματα. Πες το, βοήθησε με λίγο. Συνέδρια. Ένα τέτοιο, ναι, ένα συνέδριο που κάνουν όλες τις πολιτικές νεολαίες και να έχουμε προσώπους και να ρωτάει ένας τον άλλον και τι είναι και αυτά. Εδώ είναι ανώνυμη εταιρεία. Έχει ιδέα πώς διοικούνται οι ανώνυμες εταιρείες? Έχει διοικητικό συμβούλιο. Και τους πελάτες τους ρωτάνε, μάλιστα έχουμε φτάσει στο σημείο, εκτός το ότι ο πελάτης έχει πάντα δίκιο, να σου λέει, κύριε, άμα δεν σ' αρέσει το δικό μας μαγαζί, πήγαινε στο άλλο.
και δώσει μια άλλη ομάδα. Όμως δεν αλλάζετε μαγαζί. Γιατί δεν το βλέπουμε σε μαγαζί. Γι' αυτό δεν το αλλάζουμε. Άμα το βλέπαμε σε μαγαζί, θα το είχαμε αλλάξει. Πηγαίναμε σε κάποιο άλλο, πιο φτηνό. Πιο καλό, ξέρω εγώ πώς θα σπιστεί. Στο μεταξύ, το ντέρμπι των αιωνίων συνεχίζεται. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 3-1. Η κυριαρχία του Βερντινογιάννη δεν αμφισβητείται, παρά τις όποιες αντιρρήσεις ή αντιδράσεις εχθρών και φίλων. Στην Ευρώπη σήμερα βγαίνει όποιος έχει λεφτά. Βαρδινογιάννης έχει λεφτά, αλλά πάει στην Ευρώπη. Εμείς τώρα έχουμε. Ο Τεφάς έχει λεφτά. Πώς δεν έχει. Ένα σωρό μετοχές. Αλλά πού τα πάει δεν ξέρω. Πού τα πάει. Ναι. Έχει καβούρια αγοράκι μου στην τσέπη του. Αυτή είναι η πλάκα. Το Βαρδινογιάννη, ο άνθρωπος δεν ξέρει. Δεν ξέρει από πάνω. Δεν ξέρει. Γιατί και τον Γμόχ τον είχαμε και μας είχε φτιάξει και καλύτερη ομάδα. Αλλά τώρα αυτά τα ξεχάσουμε γιατί η ομάδα πάει καλά. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Ο Βαρδινογιάννης δεν είναι φαινόμενο μοναδικό και ανεξιχνίαστο. Τον μιμούνται ακόμα και οι εχθροί. Ακούγεται συχνά ότι οι διάφοροι παράγοντες κάνουν παρεμβάσεις στο έργο των προπονητών είτε κάνουν μεταγραφές χωρίς να ρωτήσουν τους προπονητές. Από την εμπειρία στον Ολυμπιακό έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Ναι, αυτό το πιστεύω απόλυτα. Όταν ήταν προπονητής την τελευταία φορά που είχα πάει στον Ολυμπιακό, που με είχε καλέσει ο κ. Νταϊφάς τότε με τα επεισόδια, αν θυμόσαστε. Που πραγματικά ήταν τραγική εκείνη η εποχή για μένα. Τότε ήταν προπονητής ο Κέσλερ, θα τον θυμάστε καλά. Και είχαμε επανειλημμένος ο κ. Νταϊφάς 2-3 φορές την εβδομάδα, ενώ είχε δηλώσει καταρχήν ότι αν έφευγε, ότι αν αποτύχανε αυτός ο προπονητής, θυμάμαι πολύ καλά τις δηλώσεις, θα παρετείτο και εκείνος από τον Ολυμπιακό. Τον εφώναζε 3 φορές την εβδομάδα και παριστάμουν και εγώ σε όλες αυτές τις συζητήσεις στο γραφείο του και προσπαθούσε να του πει τι φταίει στον Ολυμπιακό. Και νομίζω εγώ προσωπικά ότι ο πιο ακατάλληλος άνθρωπος για ποδοσφαιρικές γνώσεις είναι ο κ. Νταϊφάς. Δηλαδή έκανε, ας πούμε, παρεμβάσεις στη σύνθεση. Ακούστε να δείτε. Με το να φωνάσεις έναν προπονητή στο γραφείο σου και να προσπαθείς να του μεταφέρεις τις δικές σου τις απόψεις, εγώ πιστεύω ότι χωρίς να το θέλεις, τον επηρεάζεις τρομερά ως προς τη σύνθεση της ομάδας. Εγώ θα απαντήσω εδώ ότι εξαρτάται από την προσωπικότητα του προπονητού. Εάν ο προπονητής είναι προσωπικότης, εάν ο προπονητής σέβεται τον εαυτό του, εάν ο προπονητής γνωρίζει καλά τη δουλειά του, δεν θα πει όχι ή ναι στον πρόεδρο, θα τον πείσει με επιχειρήματα ότι ξέρει καλά τη δουλειά του και είμαι σίγουρος ότι ο πρόεδρος δεν θα επέμβει ποτέ. Εάν ο προπονητής, για πολλούς λόγους, είτε γιατί φοβούμενος ακόμα και τη δουλειά του, δέχεται πιέσεις ή παρεμβάσεις στο έργο του, είναι άξιος της τύχης του, έτσι θα το ονόμαζα. Οι πρόεδροι σήμερα στην Ελλάδα θέλουν να κάνουν τα πάντα. Αυτό είναι το λάθος τους. Ποιος τους δίνει το δικαίωμα αυτό? Πάντα συνεπικορούμενοι από την πολιτεία. Διότι αν η πολιτεία οργάνωνε το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, αν ήθελε να οργανώσει, γιατί η σημερινή πολιτεία όχι μόνο δεν το έκανε, αλλά μας έδειξε ότι δεν θέλει κιόλας να το οργανώσει. Με ποιο τρόπο το έδειξε αυτό? Συνεπικορεί τέτοιες καταστάσεις που γίνονται γύρω από τη συμπεριφορά, τον αυταρχισμό των προέδρων. Δηλαδή. Οι πρόεδροι βγαίνουν κάποιος πρόεδρος και λέει απαγορεύεται να μιλάτε. Τους ποδοσφαιριστές. Μα πού βρισκόμαστε? Μιλάμε για ελεύθερα συμβόλαια, μιλάμε ότι είμαστε μέλη ισότιμα της ΕΟΚ και απαγορεύεται να μιλάει ένας εργαζόμενος. Και τότε ποιος θα μιλήσει, ποιος θα κάνει κρίσεις για το ποδοσφαίρο? Αν δεν κάνει ο πρωταγωνιστής του ποδοσφαίρου. Εσείς αυτά όλα αντιδράτε σαν... Ναι, τα έχουμε καταγγείλει, αλλά τι συμβαίνει? Οι ποδοσφαιριστές με τους προέδρους υπογράφουν ένα εσωτερικό κανονισμό. Και βέβαια δεν μπορεί ο κάθε ποδοσφαιριστής να φέρει αντίδραση στον πρόεδρο. Γιατί? Γιατί ο ποδοσφαιριστής έχει πλήρη εξάρτηση από τον πρόεδρο. Και οικονομική, και οικογενειακή, και επαγγελματική. Εάν ένας πρόεδρος θέλει να εξαφανίσει έναν ποδοσφαιριστή, όποιος και είναι αυτός, τον εξαφάνισε.
Με ειδοποίησαν μια μέρα ότι υπήρχε ενδιαφέρον από την ομάδα του ΕΓΑΛΕ που τότε ανέβηκε στην πρώτη εθνική κατηγορία. Με καλέσαν λοιπόν στα γραφεία, μίλησα με τον πρόεδρο του ΕΓΑΛΕ, τον κύριο Μητρόπουλο, για να δούμε και τους οικονομικούς όρους της συνεργασίας. Μπροστά μου ξαφνικά αντίκρισα και ένα λευκό συμβόλαιο, το οποίο έπρεπε να υπογράψω. Ένα λευκό συμβόλαιο που έλεγε ότι εάν εγώ βέβαια επέστρεφα στον Παναθηναϊκό, θα μπορούσε κάλλιστα ο Παναθηναϊκός, ενώ εγώ είχα ήδη συμπληρώσει 3 χρόνια, να μου προσθέσει και ένα νούμερο άλλα 5 χρόνια και να μείνω εσαΐ στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, βλέποντας αυτό το λευκό χαρτί, όπως ήταν φυσικό, δεν το δέχτηκα. Με αποτέλεσμα να αρνηθώ και τη μεταγραφή μου στο ΕΓΑΛΕ. Από την ημέρα εκείνη άρχισε ένα πραγματικό μαρτύριο για μένα. Η διοίκηση του Παναθηναϊκού με έστειλε να γυμνάζω με τον κύριο Καλογερά και μάλιστα γυμναζόμουν με τον συμπαίκτη μου, τον Δημήτρη Τογκλή, ο οποίος δεν ξέρω πώς, αλλά ακολούθησε τα βήματά μου. Και αρνήθηκε και αυτός να πάει, αν θυμάμαι καλά, στο ΕΓΑΛΕ. Νομίζω ήταν η ίδια περίπτωση. Ολυμπιακός 4. Η κατάρρευση για τους χαμένους. Ο Νταϊφάς ενθουσιάζει. Φροντίζει να βρίσκεται μακριά από το δράμα που ζει ο λαός του. Λυπάμαι ειλικρινά για αυτό το χάλι του Ολυμπιακού, γιατί ήταν πραγματικά χρόνια ένα σπουδαίος αντίπαλος και κατά κάποιο τρόπο εκφράζει και αυτός, όπως και εμείς, τη σπουδαία, ας πούμε, άνοδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αλλά είναι κρίμα μια τέτοια ομάδα να Είμαστε φίλοι του Ολυμπιακού, είμαστε αγανακτισμένοι για τον τρόπο με τον οποίο η ομάδα μας έχει φτάσει στα χάλια. Δεν είναι πράγματα αυτά. Έχουν αφήσει την ομάδα χωρίς μεταγραφές. Τι άλλο να πω, είμαστε αναφορμένοι. Είναι αυτός Ολυμπιακός, τότε έχω διαλύσει. Να πάει την Ολυμπιακός. Έχασε την προσωπικότητα Ολυμπιακός. Έχασε την προσωπικότητα Ολυμπιακός. Να έρχεται στο γήπεδο, να βλέπει πως πονάμε εμείς οι Ολυμπιακοί. Να βλέπει πως πονάμε εμείς οι Ολυμπιακοί. Τρώγοντας 4 γκόλα του Παναθηναϊκού. Να έρχεται και να εμφανίζεται σαν πρόεδρος του Ολυμπιακού. Να μετέχει χαράς και τις λύπες. Να μετέχει χαράς και τις
είπε στο Ολυμπιακού. Αλλά ο κύριος πού είναι αυτή τη στιγμή ο Νταϊφάς να συμμετέχει στη λύπη του Ολυμπιακού. Πονάμε εμείς, εμείς πονάμε, εμείς οι φίλοι του Ολυμπιακού την πληρώνουμε συνεχώς. Και σταυρωνόμαστε για τον Νταϊφά. Και αυτός πού είναι. Πού είναι οι μεταγραφές του Ολυμπιακού, δικαιολογείται ο Ολυμπιακός, τόσο μεγάλο σύλλογο. Και να διαβάζουμε διάφορα δημοσίευματα, είναι πολλά τα 60 εκατομμύρια. Έδωσε, πήρε από τον Ολυμπιακό, από τον Αναστόπλο. Από τον Αναστόπλο πήρε 50 εκατομμύρια. Ποιες είναι οι μεταγραφές που έκανε. Σήμερα, άμα δεν έχει λεφτά, να πάμε να δώσουμε όλοι στην τράπεζα. Αντί να δώσουν οι φίλαθλοι λεφτά στην τράπεζα, μια τράπεζα μπήκε στον Ολυμπιακό. Ο δισεκατομμυριούχος Γιώργος Κοσκοτάς αγόρασε τον Ολυμπιακό για 500 μόνο εκατομμύρια δραχμές. Στην Ελλάδα προέκυψε ξαφνικά ο θεσμός των ποδοσφαιρικών άνεμων εταιριών. Κάπου επικράτησε κάποια σύγχυση, κάπου μπήκαν ορισμένοι άνθρωποι επώνυμοι οι οποίοι κράτησαν τις ομάδες στα πρώτα στάδια, άρχισαν να κυκλοφορούν οι φήμες περί τεραστίων ζημιών των εταιριών αυτών, δημιουργήθηκε κάποιο πρόβλημα που αναπόφευκτα κράτησε μακριά τους επιχειρηματίες. Δεν νομίζω ότι ούτε στην Ιταλία ούτε στη Γερμανία ότι από την πρώτη μέρα που καθιερώθηκε αυτός ο θεσμός ανακατεύτηκε η Bayern ή η Fiat του Ανιέλη ή η Intersit στην Ιταλία και αυτοί πέρασαν κάποιο στάδιο προσαρμογής και κάποτε άρχισαν ορισμένοι να ενδιαφέρονται. Έχω την βεβαιότητα ότι και στην Ελλάδα θα προκύψει το ίδιο αποτέλεσμα. Εσείς όμως από την αρχή σχεδόν του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, της καθιέρωσης του επαγγελματικού ποδοσφαίρου του 1980, είχατε εισηγηθεί στην ΑΓΕΤ να αγοράσετε τον Ολυμπιακό. Ναι, όταν ήμουν στην εταιρεία, πράγματι είχα την άποψη ότι θα μπορούσε να είναι μια θυγατρική εταιρεία του ομίλου και δεν είχα την παραμικρή αμφιβολία ότι μπορούσε να είναι κερδοφόρα. Οικονομικά. Κοιτάξτε, είναι πώς το βλέπει κανείς. Δηλαδή, προς Θεού δεν είχα την φιλοδοξία να κερδίσω από αυτή την αγορά του Ολυμπιακού, δηλαδή σαν ομάδα προσωπικά, αλλά ήξερα ότι θα προσπόριζε κάποιο όφελος γενικά στον όμιλο της εταιρείας, η δημοτικότητα των μεγάλων ομάδων, δηλαδή όπως ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ. Οι τίτλοι των εφημερίδων, όσο κραυγαλαίοι και αν είναι, δεν υποπτεύονται το σεισμό που έρχεται. Πρώτο θύμα, ο ΠΑΟΚ. Ο προπονητής Λίμπρεχτ και ο σέντερ μπακ Μπανιώτης στον Ολυμπιακό. Ναι, βασικά εδώ υπάρχουν πολλές σαλάνες στο βόρειο χώρο που κάτω στην Αθήνα δεν υπάρχουν και υπάρχουν όλο καλλιτερήμια και πολυκατοικία και έτσι έχουμε αυτή να τη... Έχουμε αυτή την τύχη να βγάζουμε δηλαδή ως επιτοπλίστων να βγάζουμε να πούμε πιο πολλά ταλέντα από την Αθήνα. Να τα μεγαλώνουμε, να τους υποστηρίζουμε. Να τους υποστηρίζουμε, να τους κάνουμε βεντέτες. Και έρχεται μια ωραία πρωία, ξέρω εγώ, να πούμε, ένας μεγαλομεγιστάνας από την Αθήνα. Δίνει 100, ξέρω εγώ, 80 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, με καταλαβαίνετε πώς γίνεται. Τον παίρνει τον ποδοσφαιριστή, τον κατεβάζει στην Αθήνα, ξέρω κάτω στα φώτα πολυτελείας. Εμείς ξαναγκαζόμαστε, ξέρω εγώ, με τη μαχητικότητά μας δεξιά-αριστερά, πάλι να κρατήσουμε τον ΠΑΟΚ όρθιο. Ξαναψάχνουμε πάλι και ούτω καθεξής. Γι' αυτό υπάρχει, από τη μια εμείς παρουσιάζουμε μια μαχητικότητα, πορωνόμαστε εκεί επάνω, με καταλαβαίνετε, γιατί μεγαλώνουμε ένα πράγμα, μας το κλέβουν από κάτω, να πούμε, οι Αθηναίοι. Πετάει άλλος τα εκατομμύρια, τι να κάνει, ο άλλος, να πούμε, παπ, κολώνει. Όταν δεν μπορεί να δώσει αυτά τα εκατομμύρια που δίνουν οι άλλοι, τι θα σου κάνει, αναγκαστικά θα το δώσει. Για να πληρώσει τους άλλους, για να σε παίξουν οι άλλοι. Είναι φανερό αυτό. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης πώς σκέφτονται να αντιμετωπίσουν τον Κοσκοτά και τον Βαρδινογιάννη τώρα με τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται. Δεν λέω για τους άλλους, αλλά εγώ προσωπικώς, όπως έχω κάνει, όπως προσπαθώ να κάνω, προσπαθώ να βρω ταλέντα. Και όντως βρήκαμε 3-4 καλά ταλέντα που παίζουν στον ΠΑΟΚ τώρα, αυτή τη στιγμή. Είναι ο Μαυρέας, είναι ο Λουντιάδης, είναι ο Τσιπλάκης, είναι ο Λαγωνίδης, είναι ταλέντα καινούργια, νεαρά παιδιά τα οποία παίζουν. Διότι να μην κρυβόμαστε, τα νούμερα τα οποία έδωσε ο κ. Κοσκοτάς είναι τεράστια.
και ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να παρακολουθήσει αυτή την εξέλιξη. Επειδή υπόθηκαν πολλά και επειδή ακούστηκαν πολλά για αυτή την περίπτωση, οφείλω να σας πω ότι πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια στον κύριο Βαρδελογιάννη, ο οποίος είπε, άσχετα το θέμα του Κοφίδη δεν με ενδιαφέρει, και μάλιστα είπε ότι τα λεφτά που σας δίνουν είναι πάρα πολλά, δεν θα σας τα δώσει κανένας άλλος σύλλογος, μπορείτε να τον παραχωρήσετε, αλλά αυτό είναι πρόβλημα δικό σας. Θα σκεφτείτε και την ομάδα σας, και εάν μπορείτε να τον παραχωρήσετε και να δυναμώσετε την ομάδα σας με άλλο τρόπο, βεβαίως να τον παραχωρήσετε. Αυτή ήταν η απάντηση του κυρίου Βαρδελογιάννη για το θέμα του Κοφίδη. Σε λίγες μέρες, το ποσό των 500 εκατομμυρίων γίνεται 1,5 δισεκατομμύριο. Και ο Γιώργος Κοφτωτάς είναι πια ο κυρίαρχος των εκατομμυρίων πιστών του Ολυμπιακού. Για τη μεγάλη ρεβάνση, για το καινούριο ντέρμπι. Η είσοδος του Κοσκοτά στο ποδόσφαιρο συνοδεύτηκε από τη δημιουργία θυγατρικών ομάδων του Ολυμπιακού. Ήταν το λεγόμενο ευρύτερο Ολυμπιακό φάσμα. Ένα φάσμα παράνομο που δεν τόλμησε όμως κανείς να το αγγίξει. Ένα φάσμα που άρχισε να ξεφτίζει με την απόδραση του Κοσκοτά την Ελλάδα. Ο Εθνικός, ας πούμε, που ήταν ομάδα που είχε σχέσεις η πρώην διοίκηση με τον Κοσκοτά, είχε με καλές σχέσεις. Έπεσε στη Β' Εθνική. Η Καλαμαριά και αυτή στη Β' Εθνική. Φυσικά το ΠΑΣΟΚ δεν ήξερε όλες τις πληροφορίες, διότι του ξέφυγαν τρεις ομάδες της Β' Εθνικής, οι οποίες και οι τρεις είχαν πάρα πολύ καλές σχέσεις με τον Ολυμπιακό και βοηθήθηκαν πάρα πολύ από τον Ολυμπιακό, και οι Σέρες και η Ξάνθη και ο Ιωνικός ήταν ομάδες που βοηθήθηκαν πάρα πολύ από τον Ολυμπιακό και κατόρθωσαν να ανέβουν στην Α' Εθνική. Αυτό όμως δεν έφτανε. Έπρεπε να χτυπηθεί ο μεγάλος αντίπαλος, ο Παναθηναϊκός. Στη μέση της σεζόν, 100 εκατομμύρια κρυφά για τον καλύτερο ποδοσφαιριστή του, τον Δημήτρη Σαραβάκο. Καμιά τιμωρία όμως, ούτε για τον Ολυμπιακό, ούτε για τον παίχτη, ακόμα και όταν αποκαλύφθηκε η υπόθεση. Αντίθετα, θόρυβος έγινε μόνο για το ποιος φταίει, που χάλασε η παράνομη μεταγραφή του Σαραβάκου. Ο Κοσκοτάς ή ο Σαλιαρέλης. Ο Σαλιαρέλης επίσης είχε στα χέρια του τα πάντα ό,τι αφορούσαν τη μεταγραφή του Σαραβάκου στον Ολυμπιακό. Μάλιστα, κάποια στιγμή έστειλε και τη γυναίκα του εδώ στη Νέα Υόρκη, η οποία συνάντησε τη γυναίκα μου και της έκανε την πρόταση να μην γίνει μεταγραφή του Σαραβάκου στον Ολυμπιακό και τα 100 εκατομμύρια που είχα ήδη εγώ δώσει στο Σαραβάκο να τα πάρω με μισά-μισά, δηλαδή 50 εκατομμύρια ο Σαλιαρέλης και 50 εκατομμύρια εγώ. Η περίπτωση Σαραβάκου εντάσσεται στον πόλεμο Σαλιαρέλη Νταϊφά Κοσκοτά για την κυριαρχία πάνω στη δύναμη που λέγεται Ολυμπιακός. Ο Κοσκοτάς δεν είναι κάτοχος του 20% των μετοχών, διότι δεν έχει τα αποδεικτικά στοιχεία εκείνα που να αποδεικνύει ότι είναι κάτοχος. Επομένως, άπαξ και διαπαντός ο Κοσκοτάς δεν είναι μέτοχος του Ολυμπιακού. Τελικά, μόνο 20% των μετοχών είχε πάρει ο Κοσκοτάς. Ο Κοσκοτάς, για παράδειγμα, όταν αγόραζε τις μετοχές από το Σταύρο του Νταϊφά, τις μετοχές του Ολυμπιακού, νομίζω στα τέλη του 1987, είχαν βγει στη τηλεόραση επίσημα και είχαν πει, έλεγε μάλλον ο Σταύρος Νταϊφάς, ότι παραχωρώ στον Κοσκοτά το 50%, το 51% των μετοχών. Πράξη παράνομη, σύμφωνα με τον 879. Κι όμως κανείς δεν παρενέβη ποτέ. Πόσες μετοχές αλήθεια πούλησε ο Νταϊφάς στον Κοσκοτά, με τι ανταλλάγματα? Οι απαντήσεις παραμένουν άγνωστες, αν και ο σημερινός πρόεδρος του Ολυμπιακού υποστηρίζει ότι ο κύριος Νταϊφάς πήρε 600 εκατομμύρια αέρα για να πουλήσει την ιδέα που λέγεται Ολυμπιακός. Αυτοί οι βρωμεροί άνθρωποι, αυτά τα υποκείμενα,
που δεν έχουν ούτε το θάρρος και την παλικαριά να πούνε την πραγματικότητα, κυκλοφόρησαν πάλι σήμερα άλλη κασέτα με το ίδιο περιεχόμενο. Και ούτε λίγο ούτε πολύ μου κατανομάζουν ότι δεν είμαι έτοιμος άνθρωπος και ήρθα στον Ολυμπιακό να οικονομήσω. Αυτά λέει ο κύριος Σαλιαρέλης. Και προφανώς θα ακολουθήσουν και άλλες δηλώσεις, και άλλες, και άλλες, και άλλες. Δύο χρόνια τώρα η ομάδα με τους περισσότερους οπαδούς δεν μπορεί να βρει το δρόμο της. Όπως δεν μπορεί να τον βρει και καμιά άλλη ομάδα από τη στιγμή που οι νόμοι επιτρέπουν σε οποιονδήποτε να εκμεταλλεύεται το ποδόσφαιρο και τους φιλάθλους. Όλη η ζωή σου σε ουρές λεωφορείο, δρόμοι που δεν βγάζουν πουθενά. Πάντοτε χαμένος μες στη ζέστη και στο κρύο, μέσα αυτό το πλήθος που γυρνά. Γκρίζα καφενεία που...